μας, αγαπημένη, τι κάνεις? Είμαι καλά, μέσα σε μία τρέλα που ζω, αλλά προσπαθώ και τα προλαβαίνω όλα. Τρέχεις, η αλήθεια είναι πολύ. Πώς πάνε τα πράγματα στη Βουλή, πώς τα βλέπεις? Για το δικό μας κόμμα αισιόδοξα. Ελπίζω ότι με τις ευρωεκλογές θα διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε μία πολιτική αρχηγό, τη μόνη γυναίκα αρχηγό μέσα στη Βουλή. Νομίζω ότι ο κόσμος της δείχνει εξαιρετική συμπάθεια. Τι όμορφο είναι αυτό που μου έχεις φέρει. Ναι, αυτό είναι κάτι για το χεράκι σου. Τι όμορφο είναι αυτό. Είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και μόνο που με σκέφτηκες. Θα φορέσω στα αριστερά μου χέρι της καρδιάς. Ναι, τώρα που φοράς άσπρο, ταιριάζει και το μαύρο. Ναι, γιατί είμαι ΠΑΟΚ. Υπάρχει και μία αλλαγή στη ζωή του. Τι αλλαγή? Εκεί που ήσουν πρόεδρος, τώρα δεν είσαι. Α, είμαι αντιπρόεδρος. Ναι. Ναι, γιατί κοιτάξτε, κοντά στις ευρωεκλογές. Η απώλεια είναι μεγάλη, πάντως, να σου πω. Δεν μπορούσα να είναι. Απώλεια δεν επιτρέπεται από το καταστατικό μας, παρότι βγήκα πρώτος σε ψήφους, να είμαι πρόεδρος ξανά. Γιατί το καταστατικό λέει τρίτη διετία δεν επιτρέπεται. Και ποιος είναι πλέον? Τώρα είναι ο Νίκος ο Καραγιώργης, που είναι σε άλλη παράταξη βέβαια, αλλά εκείνο που εμένα με λείπει σε πάρα πολύ στις δικές μας εκλογές είναι αυτό που πρέπει να μας λυπεί και για όλη τη χώρα. Η αποχή, Η αποχή. Από τους 3.600 που έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίσανε μόνο οι 1.100. Αυτό δείχνει και μια αντίδραση του κόσμου, αν μου επιτρέπεις. Όχι, μια εγώ το λέω. Κούραση στις εκλογές του σωματείου. Σωματείο, λες. Αυτό δείχνει μια κοινωνία απαθή, μια κοινωνία η οποία αφήνει τους άλλους να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή, δεν μπορεί να τρέχει ένα συμβούλιο για τα εργασιακά δικαιώματα, για τις συλλογικές συμβάσεις και όλοι οι ηθοποιοί να μην συμμετέχουν σε αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Αισθάνεσαι ότι όλο αυτό, όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και έχουν επίκεντρο στο θέατρο, δηλαδή όλες αυτές οι καταγγελίες, τα δικαστήρια που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη, αρχίζουν. Βεβαίως. Αισθάνεσαι ότι επηρέασαν λίγο οι τροποί που έχουν πάρει τα πράγματα τον κόσμο ώστε να απέχει από τις εκλογές τους? Όχι, καθόλου δεν τους έκανε αυτό. Απλά τώρα όλοι δουλεύουν, ενώ στην περίοδο του κορονοϊού που δεν δουλεύανε, ήταν όλοι συσπηρωμένοι γύρω από το σωματείο γιατί θέλανε και βοήθεια. Και ψηφίζαν οι διπλάσιοι. Τώρα ψηφίσαν οι μισοί. Είναι σοβαρό αυτό που λες, πολύ να ξέρεις. Μα γι' αυτό το λέω δημόσια, για να καταλάβουν και οι ηθοποιοί ότι πρέπει όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται να αγωνίζεται το 1/3 για τους υπόλοιπους. Και πάλι καλά, εσύ είσαι και ένας πολύ δραστήριος πρόεδρος. Ναι, ελπίζω ο επόμενος πρόεδρος που ανέλαβε τώρα να είναι επίσης δραστήριος. Ελπίζω και εγώ να κοιτάξει τα προβλήματα. Ακούστε, είναι ένα συμβούλιο όμως που έχει έναν πρόεδρο από μία παράταξη και ένα συμβούλιο που σχεδόν έχει βγει από την άλλη παράταξη, το υπόλοιπο δηλαδή. Αυτό δείχνει ότι θα υπάρξει και μία συνεργασία αναγκαστική για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ηθοποιών αυτή τη στιγμή. Να είναι απλήρωτη. Και το λες και το εκφράζεις πολύ καιρό, δηλαδή πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, στα θέατρα επικρατεί ένα χάος. Μικρά θέατρα που δεν μπορούν να πληρώσουν αναγκαστικά, γιατί είναι μικρά. Πραγμάτων. Δεν δίνονται μεγάλες χορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού προς τα θέατρα. Γίνονται μικρές. Το να δίνεις 5-10 χιλιάδες δεν λέει τίποτα. Ναι, στις ανάγκες που υπάρχουν στα θέατρα, βέβαια. Επίσης, στο οπτικοακουστικό τομέα που τώρα βρισκόμαστε, δεν υπάρχει καμία συλλογική σύμβαση. Έχουν εισρεύσει άνθρωποι που παίζουν σε σύριαλ που δεν είναι καθόλου ηθοποιοί, γιατί παίρνουν 40 και 50 ευρώ. Και προσπαθούμε τώρα με τους παραγωγούς να βγάλουμε μία. Να τους απομονώσετε. Θέλετε να απομονωθεί αυτό το κομμάτι του θεάτρου και της τηλεόρασης? Δηλαδή το ότι μπαίνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι. Μα μπαίνουν από το παράθυρο. Φαντάζομαι ρίχνουν και το κασέ των ηθοποιών. Αυτό λέω. Ναι. Όταν παίρνεις ένα σύριαλ και παίζεις 40 και 50 ευρώ και κάποτε παίρναμε κάποια αξιοπρεπή χρήματα. μετά ο άλλος που παίζει με τα 40-50 ευρώ που δεν είναι ηθοποιός που έχει σπουδάσει. Σου λέει θα πάρω αυτόνομος ο παραγωγός. Όχι, παίρνει ένσημο ηθοποιού και έρχεται και εγγράφεται στο Σωματείο Ηθοποιών ως κανονικός ηθοποιός. Αυτό είναι ένα χαόδες πράγμα που συμβαίνει στη χώρα μας και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Και ναι, καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα. Ότι αυτό που συνέβη στο σωματείο με την αποχή, τη μεγάλη, χαρακτηρίζει και όλη την ελληνική κοινωνία. Όπου δεν πάει να ψηφίσει. Άρα δεν είναι υγιής η κοινωνία μας. Και να σου πω κάτι, σε όποιο μικρό κόσμο και να ρωτήσεις και να απευθυνθείς, το ίδιο λίγο πάνω κάτω συμβαίνει. Το ξέρω. Υπάρχει μία έτσι απάθεια, ή ίσως είναι αυτό που λες, ότι βασίζονται κάπου αλλού να λύσουν τα προβλήματά τους. Υπάρχει ένας οχαδερφισμός που μετά όμως διαμαρτύρονται για αυτά που αποφασίζει η κυβέρνηση εκάστοτε. Αυτό είναι στο DNA του Έλληνα. Μα δεν γίνεται να διαμαρτύρεσαι γιατί δεν έχεις αποφασίσει ο ίδιος να ψηφίσεις. Λοιπόν, με αφορμή αυτού που είπες πριν από λίγο για το ότι μπαίνουν μέσα στο χώρο και συμμετέχουν σε ταινίες, στο θέατρο, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ηθοποιοί. Θέλω να μου πεις και να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, τη γνώμη σου για το post που έκανε η Άννα Χατζησοφιά και αφορούσε στη Βίκυ Καγιά. Ναι, το είδα. Που ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Πολύδροσο. Και η Άννα Χατζησοφιά βγήκε με ένα post και είπε. Ήταν αιχμηρή.
ήταν αιχμηρή, γιατί διεκδικεί και το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου η Βιακή Καγιά. Και στην ίδια κατηγορία είναι και διαγωνίζεται και η κυρία Καραμπέτη. Η κυρία Καραμπέτη που είναι φίλη μου και έχω παίξει μαζί της 14 ολόκληρα χρόνια στο θέατρο. Είναι από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς που έχουμε. Εγώ βρήκα αιχμηρό το post της Άννας. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να παίξουν μεγάλους ρόλους, αλλά σε τέτοια μεγάλα βραβεία είναι λίγο περίεργο μη ηθοποιός να συναγωνίζεται με έναν τόσο καταξιωμένο ηθοποιό. Από τη στιγμή όμως που παίζει σε ταινία, και αν είναι καλή ερμηνευτικά, το δικαιούται, περίεργο. Έτσι. Δικαιούται, αλλά είναι περίεργο. Ότι είναι περίεργο, ναι, αλλά το δικαιούται. Λέει ότι είναι περίεργο να είναι να διαγωνίζεται στην ίδια. Το δικαιούται όμως. Ναι. Το δικαιούται. Δεν περίμενα να το πει αυτό, αγαπημένο μου Σπύριο, γιατί και εσύ θυμάμαι σε συνεντεύξεις παλιότερα, είσαι και εσύ παραπονεθεί ότι υπήρχαν άνθρωποι του χώρου που επειδή είχες κάνει κάποιους συγκεκριμένους ρόλους, ας πούμε, ότι δεν σε αντιμετωπίζαν όπως σου άξιζε. Α, ναι, αυτό ναι. Ναι, αλλά είναι ηθοποιός όμως. Είναι ηθοποιός όμως. Η Βίκη Καγιά. Έχει βγει και ξαναπαίξει. Δεν είναι η πρώτη. Έχει παίξει στο θέατρο, έχει ξανάξει σε ταινίες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι και άλλες φορές έχει γίνει αυτό. Μία ερασιτέχνης ηθοποιός να πάρει το πρώτο βραβείο. Και θα θυμίσω μία πολύ σημαντική που δεν ζει. Η Τούλα Σταθοπούλου είχε πάρει βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως ερασιτέχνης ηθοποιός από χωριό σε την ταινία του Αγγελόπουλου. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει προκατάληψη. Όχι, έτσι, εγώ δεν έχω καμία προκατάληψη. Είναι σαν προκατάληψη. Απλά είπα ότι είναι λίγο περίεργο. Και αυτό που ζούσες εσύ ήταν προκατάληψη. Δεν βραβεύουμε σύνολο καριέρας όμως. Βλέπεις μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Την έχεις δει τη Βίκη να παίζει κάπου, ούτε θέατρο. Ναι, την έχω δει. Και πώς σου φαίνεται? Πολύ καλή. Ωραία. Άρα απλά ήταν θεωρείς. Θεωρώ αιχμηρό το. Αλλά όχι τελείως άδικο. Ναι. Αν είναι καλή στην ταινία. Ναι, θα... μπορεί να είναι εξαιρετική. Ναι, μπορεί να είναι εξαιρετική. Δεν το πήρε κιόλας. Ξέρω. Γι' αυτό και ανέφερα το παράδειγμα του Αγγελόπουλου. Ο Αγγελόπουλος πήρε μια ερασιτέχνητα ηθοποιό και πήρε το πρώτο βραβείο και μετά την προσέλαβε το Εθνικό Θέατρο, παιδιά, αυτή την ηθοποιό. Άρα λοιπόν έχουν όλοι τον τρόπο να κάνουν τα πράγματα να πάνε όπως εκείνοι θέλουν και να αποδείξουν εν καιρό το ταλέντο τους ή αν αξίζουν αυτή την υποψηφιότητα. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να δοκιμάζεται σε ένα ελεύθερο επάγγελμα. Διότι το δικό μας το επάγγελμα του ηθοποιού είναι ελεύθερο. Γιατί το δικό μας, θα μου πεις, δεν υπάρχει και, ξέρω εγώ, στη σχολή παρουσία. Είναι πολύ σωστό παράδειγμα αυτό. Κρατική, δεν υπάρχει ένα χαρτί που παίρνεις και βγαίνεις παρουσιαστής. Και τη δική μας δουλειά, της τηλεόρασης. Είναι ανοιχτή. Και μπαίνουν γιατί έτσι δεν είναι. Κάποτε ήταν μόνο δημοσιογράφοι που θέλετε να παρουσιάζουν. Μετά ήρθαν κοπέλες και. Στην ψυχαγωγία και κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήταν απαραίτητα δημοσιογράφοι. Δεν είναι ηθοποιοί. Τώρα έχουν μπει ηθοποιοί, τραγουδιστές. Τώρα συμβαίνει. Έτσι δεν είναι. Γυμναστές. Άρα πρέπει να ανοίγουμε. Είναι καλό ή δεν είναι καλό αυτό? Γιατί εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε? Είναι τίμιο ή δεν είναι τίμιο? Εγώ, για αν με ρωτάς την άποψή μου, αν ένας άνθρωπος έχει ταλέντο, έχει το άστρο, έχει το μεράκι να δουλέψει και αποδείξει μέσα στον χρόνο ότι μπορεί να το κάνει, γιατί όχι να μην το κάνει. Όλα κρίνονται στην αρένα, Ελένη μου. Είναι σαν το πανεπιστήμιο. Τελειώνεις μια σχολή, παίρνεις ένα χαρτί. Αν δεν βγεις να ασκήσεις λίγο, να κάνεις την πρακτική σου έξω, να δεις πώς είναι τα πράγματα στην πράξη, δεν αποκτάς την εμπειρία. Να επισημάνω κάτι, ότι στην επιστήμη είναι απαραίτητη η σπουδή. Απαραίτητη. Στην τέχνη δεν είναι απαραίτητη, γιατί έχεις έμφυτα. Ναι, παίζει ρόλο το ταλέντο. Γιατρός δεν μπορείς να γίνεις αν δεν. Δεν μιλάμε τώρα να κρατάς τα χέρια στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν θα ήθελα να είναι πρακτικά. Άλλο η τέχνη, άλλο η επιστήμη. Αλλά και στην τέχνη πάλι πρέπει να έχεις πάει να σπουδάσεις, να ξέρεις, δηλαδή να μάθεις πώς εκφράζεσαι. Απλώς δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν επιβάλλεται πάντα. Υπάρχουν γλύπτες που έχουν γίνει. Ποιοι δεν έχουν βγάλει δραματική σχολή και δεν το ξέρει ο κόσμος? Ο Τόμ Κρουζ, ο Τζόνι Ντεπ δεν έχουν βγάλει. Ο Αμπλονίτης, ο Βαγιανόπουλος. Οι παλιοί ηθοποιοί είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, Σπύρο μου, και θέλουμε την πολύτιμη γνώμη σου.